Έχει ανάγκη η Ελλάδα ανθρώπους που βλέπουν μακριά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και έχουμε χρέος να τιμώ τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, το μουσείο αυτό. Τιμά τους ανθρώπους που εργάστηκαν εδώ, τους ιδιοκτήτες του, αλλά πάρα απ' όλα τιμά την ιστορία της Λέσβου. Την ιστορία της οικονομίας της, της κοινωνίας της. Και πρέπει τέτοιες πολιτιστικές και πολιτισμικές πρωτοβουλίες να στηριχθούν από το κράτος. Γιατί πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε εμπειρίες, γευσιγνωσίας, ιστορίας, πολιτισμού, ώστε να αποκτήσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο τουρισμού που θα δώσει προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, ανθρώπους θα θέλουν να γεύονται τα τοπικά προϊόντα, ώστε ο τουρισμός να μην είναι μόνο η εμπειρία της θάλασσας, του ήλιου, αλλά κάτι ευρύτερο που θα δώσει μια άλλη δυναμική στην ελληνική οικονομία. Είμαι σίγουρος ότι αυτό εδώ το έργο προσφέρει και σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από την ανάγκη της ύπαρξής του για να μαθαίνουν οι ντόπιοι, οι Έλληνες, όλος ο ελληνικός λαός, την ιστορία της Λέσβου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εγώ θέλω πάλι να ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδίας μου τον Νίκο, τον Σιφουνάκη για τη φιλοξενία, για την ξενάγηση και είναι ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα και για τους σημερινούς μας υποψηφίους, ώστε και αυτοί με την έδρα που θα εκλέξουμε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην Λέσβο και στη Λίμνο και στα υπόλοιπα νησιά μας, να έχουν ένα παράδειγμα προσφοράς για τον τόπο που τόσο πολύ ανάγκη μετά από την περιπέτεια των τελευταίων ετών και με την οικονομική κρίση και με την προσφυγική μεταναστευτική κρίση έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, να είσαι καλά. Είναι ακόμα πιο σημαντικό γιατί είσαι μηχανικός και καταλαβαίνεις. Δεν θα μπω στο πειρασμό να σας στείλω το δικό μας λάδι που είναι κορονοϊκό, να ξέρεις. Λέω όλο μηχανικός, αλλά και μια που είμαι σε αυτό για τον πολιτισμό και πως τώρα το βοηθάμε. Τι λέει, ωραία είσαι εδώ. Εγώ τι κάνεις, καλά είσαι. Τι γίνεται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στην ουσία ανοίγει τις πόρτες του. Εδώ έχω όλα τα βιβλία της οικογένειας Ελίπη, διότι το μουσείο ήταν το νεοτοβίο της οικογένειας Ελίπη. Κάντε καλά, είστε προσπαθώ. Να μαζί σας. Καλά, υγεία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Βοηθήστε το νησί μας. Σε υγεία να έχετε. Του τρίτου προχωστή αιώνα, τον ελληνικό χρόνο, είναι ο διπλός λινός, πώς δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες και συνέχεια οι Ρωμαίοι παρήγαγαν το λάδι. Αυτή η περιοχή ήταν πολύ μεγάλη, είναι σπάνιος λινός, γιατί συνήθως οι λιμνοί έχουν μόνο έναν κύκλο. Αυτός είναι διπλός για να απολαμβάνεται την παραγωγή. Εδώ είναι ο πατριώτης, ο Νίκος Κούρδος, που ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του μουσείου και ήταν και ψυχή του μουσείου. Δηλαδή ο μεγάλος συνεργάτης. Όταν λέμε μεγάλος συνεργάτης, μεγάλος συνεργάτης. Να αγαπάς τον Άγιο Νικόλα, αλλά να αγαπήσεις και την τιμή για τα φοβά. Για ποιο λόγο, δεν το ξέρει κανείς. Για ποιο λόγο. Ο πατέρας του Νίκου, στον Άγιο Νικόλα, πήρε νελεουργείο. Και μεγάλωσε μέσα στο περιοδικό. Αυτός είναι ο Μιχάλης Σαββανάς, ο πρώτος άλλος. Και μια και είχε δοκιμάσει το λάδι, ποιο θεωρούσε καλύτερο. Δεν σου απάντησε. Όχι, δεν κόμμανε. Της ελιάς της Κορονέγης. Εδώ δεν έχουμε Κορονέγη. Αυτός είναι ο Κορονέγη που βγαίνει. Αυτός είναι ο Βαλάνς, φαντάζομαι το Ελίτ, από αυτόν αγοράζομαι το δελτηριό. Αυτός είναι που το δημιούργησε. Ο Βρανάς Νικολάου ήταν το όνομά του και μετά έγινε το Βρανάς Νικρό, το Νικόλαος Νικρό και το Βρανάς Μεγάλο. Εδώ είναι εργαζόμενοι κατά χρόνια εκείνα. Τώρα είναι τα τρία πιεστήρια. Από το Μήλο, κάτω από το Μήλο ήταν αυτό το καρότσι που είχε τρεις ρόδες. Γεμίζανε από το Μήλο το καρότσι, το φέρνανε. Τώρα αυτά είναι. Για να γίνουν, δεν είναι εδώ. Θα γίνουν αυτά. Θα γίνουν μηχανήματα, οπότε αυτά. Και δεν λέει εργάτες πολλούς. Αυτά έχει. Η αξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό είχε πάντα με τη λύνη. Είχε μηχανογεία. Έχει μια αξία. Και απέναντι είναι ακριβώς απ' έξω η καμινάδα. Εδώ
είναι η καταπονίκη μας. Αυτά είναι τα κουλίκο του κόσμου πράγματα που μας άφησε τη ζώνη του, τη μηχανή του, το κουνόβι του. Εδώ τώρα κοτήθηκε το μηχανή και ανέφερε. Κάθε παραγωγός έφερε τη μηχανή του. Αλλά με μεγάλη ευκολία ανοίγει η μηχανή. Είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Ανοίγει έτσι. Ο παραγωγός είχε το... και τον άδεια εδώ. Ο πολτός έπεφτε εδώ. Παρακατώ από εκεί. Ναι. Όχι. Αυτό το κάρο το γεμίζανε με εκείνο το, το μεγάλο. Γεμίζανε το κάρο και το παίρνουν. Εδώ κάνουμε συναυλίες. Εδώ κάναμε και εκδηλώσεις. Κάναμε εκδηλώσεις. Η Βάζο μας έκανε ωραίες εκδηλώσεις όταν ήταν υπεύθυνο πολιτισμού του Δήμου. Πάρα πολύ ωραίες. Και... και από το 80 και μετά τα νεότερα είναι μια λαϊκή αυτοκρατορική και κλασική αυτοκρατορική. Έχει καταστάσει την άκρη, έχει καταστάσει την άκρη, έχει καταστάσει την άκρη. Εδώ αυτό το τόπο δεν καταστάσει γιατί έχει και ο κόσμος και δεν εκπαίδευε για σωστή. Έγιναν και ρυθμίσεις τέτοιες όμως που προστατεύσαμε κάποια μηνύματα.